Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία στη Λάρνακα μετά από πληροφορία για φωτιά σε δωμάτιο στέγης ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών. Τα 21 παιδιά οδήγησαν εκτός του κτηρίου και σε ασφαλή χώρο οι δύο υπεύθυνες φροντίστριες της στέγης. Από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκε η κατοικία. Λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε κλήση για ύπαρξη πυρκαγιάς σε στέγη ανηλίκων για ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών του Ιδρύματος Hope for Children στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη στη Λάρνακα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο της διόροφης κατοικίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως γραφείο. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον πυροσβεστικό σταθμό Λάρνακας υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου με 2 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά 15 λεπτά αργότερα. Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε ολόκληρη η κατοικία. Οι 2 υπεύθυνες φροντίστριες βάρδιας της στέγης εκένωσαν τη στέγη και οδήγησαν σε ασφαλή χώρο τα 21 ασυνόδευτα παιδιά.